αν δεν είναι ίσως το μήκος κλίματος των υπολείπων συναδέλφων που αναφέρθηκαν έως τώρα. Η Μακεδονία, κύριε Πρωθυπουργέ, και ειδικότερα η Ορβέα, την οποία εκπροσωπώ, το Λεμαίδα δηλαδή, αποτέλεσε και αποτελεί τον καταλήτη της στην ανάπτυξη και στην ενέργεια όλα αυτά τα χρόνια, καθώς εδώ και πάνω από 60 χρόνια από τα σπλάχνα της Ορβέας, κατά κύριο λόγο, βγαίνει ο Λιγνίτης, ο τόσο κακοφημισμένος στο τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά όμως, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα εθνικό καύσιμο το οποίο για πάνω από 60 χρόνια στήριξε την εθνική οικονομία της χώρας. Στήριξε και χρηματοδότησε το να έχουμε την ίδια τιμή ρεύματος στην Κρήτη και στη Μακεδονία, παρότι δεν υπήρχε διασύνδεση, παράδειγμα, του νησιού με την υπόλοιπη Ελλάδα. Η αρχική άποψη της Δημοτικής Αρχής και του Δήμου Ορβέας ήταν και εξακολουθεί να είναι, κύριε Πρόεδρε, ότι η απολυτοποίηση γίνεται με τρόπο βίαιο. Και γίνεται με τρόπο βίαιο κυρίως ως προς το χρόνο. Παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσω αυτό που λίγο πριν είπε ο κύριος Πρόεδρος της ΔΕΗ, ότι από το 25 και μετά, το έχει ξαναπεί και δημόσια, θα ψάξουμε να βρούμε ένα διαφορετικό μείγμα καυσίμου για την Τολεμαίδα 5, η οποία έχετε εξαγγείλει ότι θα λειτουργεί με το Ελληνίκη μέχρι το 28. Θα έχει προλάβει, κύριε Πρόεδρε, το 1,5 δισεκατομμύριο που έχει επενδύσει ο ελληνικός λαός να κάνει απόσβεση ώστε να μπορέσουμε και να χρηματοδοτήσουμε και αλλαγή της χρήσης του καυσίμου στην Τολεμαίδα 5. Υπάρχει, κατά την άποψή μας, και συγχωρέστε μου την έκφραση, μια κατανόητη βιαστήνη. Όλες οι συγκυρίες επιβάλλουν και θα έλεγα αποδεικνύουν ότι η παρουσία του Λιγνίτη είναι απαραίτητη, καθώς χωρίς αυτήν ευστάθμευο σύστημα ενέργειας, λένε οι ειδικότεροι από εμένα, ότι δεν υπάρχει. Αν υπήρχε, δεν θα υπέβαλε και η ΔΕΗ αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση της παραμονής σε ψυχρή εφεδρεία των λιγνητικών μονάδων των ΑΕΣ. Η ενεργειακή μετάβαση της χώρας, κύριε Πρόεδρε, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της ελληνικής οικονομίας, το έχετε πει εσείς ο ίδιος και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και εφόσον δεν υλοποιηθεί με όρους που θα διασφαλίζουν την ομαλότητα, θα υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις κυρίως ως προς την κοινωνική συνοχή. Μιλάμε δηλαδή για μια περιοχή της χώρας, η Ορβέα είναι στην καρδιά, είναι στο μάτι του κυκλώνα που πλήρεται από την απόφαση της απολυτοποίησης. Σαφώς και κανείς δεν είπε ότι δεν θα ερχόταν η μέρα της απολυτοποίησης. Ως προς το χρόνο όμως, επιτρέψτε μας να έχουμε τις αντιλήψεις μας. Δυστυχώς, γνωρίζοντα μόλις 7 χρόνων για το οριστικό κλείσιμο των ελληνικών μονάδων, η μετάβαση, κατά την άποψή μας, ίσως δεν είναι απλώς μονοβία, αλλά και απολύτως καταστροφική για την οικονομική οικονομία και κατά συνέπεια και για το κατακεφαλήν εισόδημα όλων των κατοίκων της περιοχής. Παρ' όλα αυτά όμως, και επειδή πρέπει να είμαστε πάντα συνεπείς σε αυτά τα οποία λέμε και κάνουμε, ανασκουμποθήκαμε, κρίναμε και προτείναμε μια σειρά παρεμβάσεων που έχουν να κάνουν με το Δήμο μας, έτσι ώστε να είμαστε παρόντες στο επόμενο οικονομικό μοντέλο που πάμε να δημιουργήσουμε. Η αξιοποίηση, κύριε Πρόεδρε, του βιοπάτης Κολεμαϊδας, του χώρου της πρώην υπασματοβιομηχανίας της ΑΕΒΑΛ, είναι ένα πρόκλημα, είναι μια πρόκληση και ένα στίχημα στο οποίο η Δημοτική Αρχή μαζί με τους ανθρώπους που έχετε επιλέξει προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Είναι ένας χώρος πολλών στρεμμάτων που ανήκει αποκλειστικά και μόνο στο Δήμο Ορδές και θα μπορούσε αύριο το πρωί να φιλοξενήσει νέες επιχειρήσεις, νέες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας. Η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Βιοπά θα έδινε σίγουρα υπεραξία στην προσπάθεια αυτή ώστε τα προϊόντα να φτάνουν γρηγορότερα σε ένα ακόμη λιμάνι το οποίο αυτή τη στιγμή αναβαθμίζεται. Ενώ η νέα σιδηροδρομική εγγραφεία στο Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Νάουσα, το Λεμαίδα και Καστοριά είναι μια ευκαιρία να ανοίξουμε και άλλους δρόμους.